κύριος Αχίνης από το Crete TV μέσω σύνδεσης και ακολουθεί ο κύριος Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, από την Κρήτη. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, το τελικό κόστος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης θα υπερβεί κατά πολύ τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση έχει πει ότι έχει ήδη εξασφαλίσει 600 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και 427 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σήμερα για ένα έργο που ξέρετε ότι 4-5 δεκαετίες ταλαιπωρεί όλη την Κρήτη. Παρά τα όσα προσφέρει στην εθνική οικονομία αυτή, σύγχρονος αυτοκινητόδρομος δεν υπάρχει ακόμη. Ποιες είναι λοιπόν οι ακριβείς πηγές χρηματοδότησης του βορειοδικού άξονα της Κρήτης, και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε και ποιο το ακριβές ύψος τους. Ποια είναι η κατανομή των 427 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στα διάφορα υποέργα του ΒΟΑΚ, και μάλιστα αν μπορείτε να μας πείτε πότε αναμένεται η εκταμείευσή του. Και ταυτόχρονα τα 600 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, πώς κατανέμονται και αυτά στα υποέργα του βόρειου οδικού άξονα. Σας ρωτώ, διότι εδώ φαίνεται ότι και η ιδιωτική συμμετοχή θα είναι τεράστια στην εκτέλεση του έργου. Έχετε πει για διοδία, αναρωτιέμαι αν αυτό ανεβάζει το κόστος των διοδίων. Και τέλος πάντων, κύριε Πρόεδρε, κριτικός είστε. 4-5 δεκαετίες το ξέρετε το θέμα αυτό πολύ καλά, απασχολεί όλο το ΕΣΥ. Πιστεύετε ότι ο κριτικός πρέπει να είναι ικανοποιημένος που θα αποκτήσει κάποια στιγμή νέο αυτοκινητόδρομο μετά από 50 χρόνια. Με διόδια, όταν μεγάλα νησιά της Μεσογείου έχουν αυτοκινητοδρόμου νέου σύγχρονου χωρίς διόδια. Κύριε Σαχίνη, μου κάνετε μια πολύ λεπτομερή ερώτηση. Δεν έχω εύχερα όλα τα στοιχεία. Ξέρετε ότι μου αρέσει να μπαίνω στην λεπτομέρεια των θεμάτων. Αλλά όπως θυμάστε, κάναμε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση στα Χανιά για το βόρειο οδικό άξονα, περιγράφοντας τους τρεις διαφορετικούς τρόπους. Σύμβαση παραχώρησης, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού ταμέα και δημόσιο όργο με το οποίο θα κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Εξηγήσαμε ποια είναι τα κομμάτια τα οποία θα γίνουν πρώτα, το κομμάτι μεταξύ Ηρακλείου και Νεάπολης, και περιγράψαμε και όλα τους εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Η ουσία της ερώτησής σας κρύβεται στο τέλος. Προφανώς ο ΒΟΑΚ και το κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης, το έχω πει πολλές φορές, θα συμπεριλαμβάνει διόδια. Και τα διόδια θα είναι στο ίδιο ύψος των διοδίων που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, περίπου 6 λεπτά δηλαδή το χιλιόμετρο, για τη χρήση των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα θεωρούσα λογικό γιατί η Κρήτη πρέπει να εξαιρεθεί των διοδίων, διότι αυτό θα ανέβαζε πάρα πολύ το κόστος χρηματοδότησης και θα μας υποχρέωνε να αναζητήσουμε πόρους οι οποίοι θα έλειπαν από κάπου αλλού. Άρα, επειδή ακούω και τώρα πάρα πολλούς λαϊκισμούς στην Κρήτη, άκουσα την αντιπολίτευση να κατεβαίνει και να λέει πάλι απίστευτα πράγματα για το θέμα των διοδίων. Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος και τελείως ειλικρινής με τους συμπολίτες μου στην Κρήτη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχαμε κάνει συζήτηση προεκλογικά, πάλι το είχα πει. Έστω και αν αυτό δεν ήταν ευχάριστο. Ένα σχήμα το οποίο συμπεριλαμβάνει σύμβαση παραχώρησης, προφανώς μεταθέτει ένα κομμάτι της χρηματοδότησης και στο χρήστη. Αλλά θα μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο δρόμο σχεδόν 300 χιλιόμετρων, ο οποίος θα πάρει χρόνια για να γίνει, το ξέρετε πολύ καλά, με τεχνικές δυσκολίες. Και άμα μου λέτε, έπρεπε η Κρήτη να περιμένει 50 χρόνια, όχι, δεν έπρεπε να περιμένει 50 χρόνια, αλλά δεν κυβερνώ 50 χρόνια, κυβερνώ 2 χρόνια. Παρέλαβα ένα έργο το οποίο δεν είχε καμία μελετική ωριμότητα, ήταν μόνο στα χαρτιά, οριμάσαμε πάρα πολύ γρήγορα με μελέτες. Κάνουμε ήδη παρεμβάσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το ξέρετε, για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τον εφιστάμενο προβληματικό δρόμο. Και στο πλαίσιο το οποίο έχει παρουσιάσει και ο Υπουργός πολύ αναλυτικά, θα δρομολογήσουμε τμηματικά την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, όπως είπα, στην τελική του κατάληξη από το Καστέλι μέχρι τη Στεία.